Libero 107,4. Νιώθει. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα στο ΠΑΟΚ 24 με έναν αθλητή πανελληνιονίκη, βεβαίως πρωταθλητή στη χώρα, τον Ηλία τον Μουταυτσή, ο οποίος κέρδισε αγώνες πρόσφατα. Το εντυπωσιακό είναι ότι επέλεξε να ανέβει στο βάθρο με μία φανέλα από τις καινούργιες της παραλλαγής του Αθανασιάδη, και αυτό το κάνει ξεχωριστό και για εμάς. Είναι στη γραμμή μας. Ηλία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Συγχαρητήρια και για την πρωτιά και για αυτή τη φοβερή φωτογραφία εδώ που μας έχεις αφιερώσει, αυτή την κίνηση με φορώντας τη φανέλα του Κλάους. Ναι, ναι. Όλα προγραμματισμένα τα έχεις προφανώς, έτσι. Ναι, και την πρωτιά και τον πανηγυρισμό και τη φανέλα, όλα τα πάντα. Εντάξει, η πρωτιά ήρθε μετά από δύσκολους αγώνες, αλλά είχα υποσχεθεί τον δάσκαλό μου, ο οποίος με έφερε και τη φανέλα, τον Κώστα Παπαδόπουλο, ότι αν βγω πρώτος, λέω, θα το πανηγυρίσουμε με τον πιο τρελό τρόπο που μπορούμε. Δηλαδή, η ιδέα ήταν του δάσκαλου και η φανέλα που έφερε. Όταν μου είπε ο δάσκαλος ότι έφερε μαζί τη φανέλα, το λέω, θα το πανηγυρίσουμε έτσι, να ξέρεις. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχεις κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Αθανασιάδη και υπάρχει αυτή η προτίμηση και μάλιστα με τη νέα φανέλα? Είμαστε φίλοι με τον Στέφανο, διότι προπονούμε στο χωριό του, στο Λάκκωμα της Χαλκιδικής, τον ΑΣ Λόγων Καράτελα Κόμματος, και έχουμε γνωριστεί, έχουμε, σας λέω, όπως σας ανέφερα, μία άλφα σχέση, και γι' αυτό το λόγο είπα να το πανηγύρισω έτσι. Παρακολουθεί και την πορεία σου ο Αθανασιάδης? Μας στέκεται ο Στέφανο στο πλευρό μας, σε ό,τι και αν κάνουμε. Βοηθάει? Ναι, ναι, βοηθάει, βοηθάει. Μάλιστα, μάλιστα. Παίρνω λίγο για τις φετινές υποχρεώσεις, για τους στόχους σου και βέβαια πώς θα συνδυάσεις όλα αυτά με τον ΠΑΟΚ, που καταλαβαίνουμε ότι είσαι φίλαθλος της ομάδας. Φέτος... Καταρχάς, δεν είσαι από το Λάκκωμα, είσαι από τις Σέρες, από ό,τι βλέπω εδώ. Από τις Σέρες, ναι. Α, μάλιστα, ωραία. Ναι. Φέτος με την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο παίρνουμε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μπράβο. Που είναι το Νοέμβριο. Αλλά αν δεν βρεθούν χρήματα για να πάμε, είναι λίγο δύσκολο. Οχ. Διότι δεν στηρίζει. Η Ομοσπονδία δεν βάζει τίποτα. Ούτε η Ομοσπονδία ούτε το κράτος. Αφού να φανταστείτε, σήμερα αναχώρησαν οι συνοθλητές μου για το Μεσογειακό Πρωτάθλημα στην Αίγυπτο. Ναι. Και λόγω οικονομικών δεν μπόρεσα να συμμετάσχω. Α, έχουμε θέματα εδώ. Μισό λεπτό. Δηλαδή, ο καθένας από μόνος του πρέπει να καλύπτει τα έξοδα για να πηγαίνει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις ή παγκόσμιες? Να βρει χορηγούς. Από την τσέπη του, ναι. Ή να βρει χορηγούς. Τραγικό, τραγικό. Ναι. Τώρα μας βάζει βέβαια διάφορες σκέψεις στο μυαλό. Μέχρι τώρα πώς τα κατάφερνε? Είναι οι πρώτες φορές που πηγαίνεις εσύ σε... Όχι, όχι. Έχω συμμετάσχει και σε άλλα πρωταθλήματα. Όπου πάντα συνέβαινε το ίδιο, με χορηγούς, με... Ναι, ναι. Από τα τελευταία 5-6 χρόνια που βγαίνω στο εξωτερικό, όλα από την τσέπη μας τα δίναμε. Κάποιες φορές μας βοήθησαν κάποια άτομα, αλλά τις περισσότερες φορές όλα από την τσέπη μας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία επένδυση η Ομοσπονδία, δηλαδή σας το έχουν ξεκόψει, δεν μπορούν? Όχι. Ναι, ναι, μας το έχουν ξεκόψει, ειδικά τώρα, ας πούμε, για το παγκόσμιο. Το σκέφτεται πολύ ένας αθλητής, γιατί τα έξοδα θα ξεπεράσουν σίγουρα τα 1000 ευρώ. Το παγκόσμιο που θα γίνει? Στην Ινδονησία, στην άλλη άκρη. Μόνο 1000 αεροπορικά. Μόνο 1000 ευρώ. Ναι, αυτό λέμε. Μάλιστα. Δηλαδή για σένα 1000 ευρώ. 1000 με 2000 ευρώ, χρειαστούμε. Και εντάξει, τώρα όσο να πεις, η καιρή είναι δύσκολη. Δεν δίνουν εύκολα, δεν μπορείς να δώσεις εύκολα αυτά τα χρήματα. Ηλία, εμείς σε φιλοξενούμε και για αυτό το λόγο, να ακουστεί αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Είναι πραγματικά, γίνεται διάκριση. Τώρα, κάποιος που έχει πηγαίνει, κάποιος που επίσης αξίζει και το κέρδισε τη συμμετοχή του, δεν μπορεί να πάει. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν μπορέσει, εσύ θα πάει, ξέρω εγώ, αυτός που κέρδισε στον τελικό? Λογικά ναι. Θα πάει ο δεύτερος. Γελτικός αθλητισμός. Άσχημο πράγμα. Άσχημο πράγμα. Δώσω, στο γήπεδο θα είσαι σήμερα? Θα είμαι. Θα είσαι έτσι. Πώς το βλέπεις το ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ? Ως γιορτή, ως μια μάχη, ως... Άσχα, είναι άσος είμαι. Έληξε? Εντάξει, δεν έληξε, αλλά θα λήξει. Θα λήξει και θα είναι άσος. Με Αθανασιάδη στον πάγκο όμως, Ήλια. Από ό,τι φαίνεται. Δεν πειράζει, θα βρούμε την άκρη.
Θα βρούμε την άλλη ως ομάδα, έτσι. Όλα θα γίνουν. Σε ευχαριστούμε και πάλι, πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά ευχόμαστε να βρεις λύση. Θα βρεθεί λύση, πιστεύω. Θα βρεθεί λύση. Μακάρι, για να μην χάσεις αυτό το όνειρο συμμετοχής σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο το κέρδισες εντός του ταπί και πας να το στηριχθείς λόγω λεπτομεριών. Ηλία, ομάδα καράτε έχει ο ΠΑΟΚ? Δεν έχει. Δεν έχει δηλωμένη. Δεν έχει ακόμα. Ναι. Δεν έχει ακόμα. Κάναμε μια αρχή το Σαββατοκύριακο. Ηλία, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, ό,τι και κάνεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.